Προσπάθησαν μαζί με τους αγαπητούς εδώ μαθητές μας 6 άτομα και θα σας παρουσιάσουν την εργασία που θα δείτε σε λίγο. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα και να μην μείνει αυτή η επαφή, η ενημέρωση, οι πληροφορίες, όσα μάθετε και γευτείτε εδώ, να μην μείνουν μόνο σε αυτό το χώρο. Να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς, την αγάπη και τις ευχές για μια υπέροχη μερίδα του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος αλλά και συγκινημένος, γιατί αυτό που ξεκίνησε ως μια συνάντηση στην αρχή, η μερίδα μετά, κατέληξε σε μια διεθνή συνάντηση. Εν το υποκρατικό πνεύμα, λοιπόν, να μεταφέρετε και τους δικούς μου χαιρετισμούς και σε εσάς προσωπικά, η συγκινητική υποδοχή σας, ο εμπεριστατωμένος σας λόγος και όσα μας είπατε, μας συγκίνησαν. Έχουμε να σας δώσουμε αυτό εκ μέρους του Δήμου, ο οποίος είναι και ο βασικός χορηγός της προσπάθειάς μας εδώ για να κάνουμε και τα ταξίδια. Αυτό είναι από το Δήμο της Λάρισας. Φυσικά η ιδέα το να δημιουργηθεί αυτή η μερίδα είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία πιστεύω ότι θα έχει μέλλον. Σίγουρα πολλά σχολεία θα την ακολουθήσουν, όχι μόνο δικά μας σχολεία της ΚΟ, αλλά σχολεία από όλη την Ελλάδα. Είμαστε μαθητές του 14ου ΓΕ Λάρισας, στο οποίο λειτουργεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτικός ερευνητικός όμιλος με βασικό αντικείμενο μελέτης τα μαθηματικά και τις εφαρμογές τους. Είναι θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής, ο πρώτος αυθεντικός επιστήμονας στον κόσμο που απάλλαξε την εποχή του από προλήψεις, προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες και άλλα που ταλαιπωρούσαν τον κόσμο. Η φαρμακευτική επιστήμη, η αγωγή και η θεραπεία μέσω φαρμάκων ήταν στο πολύ πρώιμο στάδιο. Και με τον τρόπο αυτό, η εξέλιξη, που στηρίζεται στην προσεκτική καταγραφή και καταχώρηση στοιχείων. Ένας δραστήριος, σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Ιπποκράτη, δραστηριοποιείται με παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και οργάνωση μερίδων και συνεδρίων, που υλοποιούνται με την πολύτιμη συνδρομή των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο κατεξοχήν χώρος της μαθηματικής επιστήμης, που μας παρέχει εργαλεία μελέτης για τις επιδημίες, είναι ο χώρος της θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής. Ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στο σχολείο μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τίτλο Ασκληπιείου Δράσης. Και το δεύτερο είναι, θα μιλήσουμε λίγο για την τελετή απαγγελίας του Ιπποκρατικού όρκου. Όμνημοι Απόλλωνα Ήτρων και Ασκληπιών και Υγείαν και Πανάκιαν και Θεούς πάνταστε και πάσας. Ίστορας πιεύμενος, επιτελέα ποιήσει, κατά δύναμην και κρίσιν εμήν, όρτων τόν δε και εξυγραφήν τί. Κύριε Κριτική, μια όμορφη εκδήλωση έγινε εδώ στο ΔΙΚ. Είχαμε επισκέπτες από τη Λάρισα. Μια όμορφη δράση. Πείτε μας εσείς τις λεπτομέρειες. Ξεκίνησε ως εκδήλωση μεταξύ σχολείων και κατέληξε μια διεθνή συνάντηση με τον φίλο τον Κώστα, χρόνια συνάδελφοι καθηγητές, αλλά και αυτοδιοικητικός επί σειρά ετών. Τα παιδιά δουλεύουν την ιδέα του Ιπποκράτη, δουλεύουν στα σχολεία τους στη Λάρισα, όπως δουλεύουν και τα δικά μας παιδιά στο γυμνάσιο της Αντιμάχιας, για παράδειγμα, και κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Και μπήκε η ιδέα να έρθει το σχολείο της Λάρισας κάτω να μας επισκεφτεί. Συνέπεσε με σχολεία που έχουμε εμείς στο Εράσμος, στο Λύκειο Ζυπαρίου, από Ισπανία και Τουρκία. Οπότε είχαμε μια συνάντηση πολλών επιπέδων, ταχυτήτων κτλ. Τα παιδιά μέσα από τα προγράμματά τους μπολιάζονται με την ιδέα του Ιπποκράτη, γίνονται οι φορείς που θα το πάρουν παρελθόν και θα το περάσουν στο μέλλον. Θα έχουν την ευκαιρία να σας εξηγήσουν τι ακριβώς κάνανε στο εξειδικευμένο πρόγραμμα ο καθένας, αλλά ποιος είναι ο σκοπός. Ξεκίνησε μια προσπάθεια του Δήμου της ΚΟΚΣ, του Δήμου της Λάρισας, περί αδερφοποίησης. Και είναι ακόμα στην βασική αρχή. Εμείς ως εκπαιδευτικοί νιώθουμε υποχρέωση να δώσουμε έμφαση σε αυτήν την προσπάθεια, να ενισχύσουμε από την πλευρά των σχολών όπως μπορούμε και να φτιάξουμε αυτές τις δομές που χρειάζονται, ώστε να έχει πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια αυτή η αδερφοποίηση. Επόμενο βήμα, το γυμνάσιο της Αντιμάχιας, το Λύκειο της Αντιμάχιας, το Λύκειο του Ζυπαριού, τα δύο λύκεια της Λάρισας, να πάμε σε ένα δεύτερο επίπεδο αδερφοποίησης και να εμπλουτιστούν όλα αυτά, ώστε να είμαστε το κέντρο αυτής της προσπάθειας, ο πυρήνας της προσπάθειας, πάνω στο οποίο θα κουμπώσει όλη η ΚΟΣ, όλη τα Δωδεκάνησα, όλη η Θεσσαλία. Και έχουν τη στήριξη αυτής της προσπάθειας και τη στήριξη
ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης μέσω του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, μην το βλέπετε απλώς ως μια σχολική εκδήλωση. Υπάρχει ένα πολύ γερό background πίσω. Μας έχουν δώσει στήριξή τους. Οι Δήμοι ούτως ή άλλως το απέδειξαν με την αδερφοποίηση. Άρα, τι μένει, με κέντρο το ΔΙΗΚ, το οποίο μας στηρίζει σε κάθε προσπάθεια και οφείλουμε να το στηρίξουμε, με έδρα το ΔΙΗΚ στο κομμάτι του Ιπποκράτη, να γίνει διάχυση προς όλο τον κόσμο πλέον. Γιατί σας λέω από τώρα, θα μπλέξουμε και μετά από 2-3 χρόνια και την ομογένεια, σχολή της ομογένειας. Είναι ένα μεγάλο project που θέλουμε να κάνουμε με επισκέψεις και εμείς εκεί και αυτοί εδώ, και να το δέσουμε έτσι ώστε να το παραλάβει το ΔΙΗΚ που έχει ένα μεγάλο δίκτυο, να το κουμπώσει στο πρόγραμμά του και να καταφέρουμε να αναδείξουμε την ΚΟ και τη Λάρισα ως τις περιοχές της δύο που γεννήθηκε και πέθανε ο Ιπποκράτης. Κύριε Τάλαρε, τι πιο όμορφο από το να γεμίσει το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα από μαθητές? Πραγματικά όχι μόνο όμορφο, αλλά είναι συγκινητικό. Διότι όταν βλέπει κανείς τη νέα γενιά να κάνει αυτό που οι παλαιότεροι θα πρέπει να παραδώσουν στους επόμενους, μόνο ελπίδες μπορεί να γεννήσει, και πραγματικά αυτό το Ίδρυμα Διεθνές, όπως λέγεται, να γίνει διεθνές και να είναι τόπος αναφοράς και σημείο αναφοράς για όλα τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, όχι μόνο τα ιπποκρατικά ιατρικά, αλλά για όλες τις επιστήμες που ασχολούνται και ωφελούν τον άνθρωπο. Άλλωστε το ωφελέιν, η μη βλάπτην, είναι και το έμβλημα, όπως έχω πει και πριν, στην ιατρική κοινότητα και δεν αλλάζει. Οι αφορισμοί ήταν ένα μεγάλο γεγονός για την αρχαιότητα. Ο όρκος γράφτηκε στη γλώσσα του πολιτισμού. Το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα δεν είναι ιατρικό ίδρυμα μόνο. Δεν είναι ένα ίδρυμα που αναφέρεται σε γιατρούς. Αναφέρεται σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Είναι ίδρυμα πολιτισμού. Χαιρόμαστε που επιλέξανε να παρουσιάσουν σχολεία από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, τα οποία πλέον είναι αδελφοποιημένα. Εμείς αυτό που παραχωρήσαμε, την αίθουσα για να γίνει η μερίδα, ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Η παρουσίαση του όρκου στους μαθητές σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα μείνει στη μνήμη τους και θα το θυμούνται χρόνια. Εμείς είναι χαρά μας να στηρίζουμε πόσο μάλλον την παιδεία, διότι από εκεί ξεκινάει ο πολιτισμός και από εκεί θα αλλάξει το μέλλον μας. Και το δικό μας το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, αλλά και της πολιτείας, της Ελλάδας ολόκληρης. Κυρία Μυρίδου, το Γυμνάσιο Αντιμάχιας πάντα είναι δραστήριο, ιδιαίτερα στις δράσεις που αφορούν τον Ιπποκράτη και το Ασκληπείο μας. Ναι, και γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε μια τέτοια πρόσκληση, να παρευρεθούμε και να παρουσιάσουμε σε παιδιά από την Ελλάδα, συγκεκριμένα τη Λάρισα και από το εξωτερικό, γιατί είχαμε συμμετοχές και από την Ισπανία και καθηγητή από την Τουρκία, να παρουσιάσουμε τις δράσεις που κάνει το σχολείο αυτό σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων εδώ και 12 χρόνια. Και συγκεκριμένα παρουσιάσαμε την ξενάγηση που κάνουν δικοί μας μαθητές στο χώρο του Ασκληπίου και κατόπιν την τελετή του Ιπποκρατικού όρκου, με διάφορες λεπτομέρειες διαθισμένοι από πολλά άλλα στοιχεία. Εμείς είμαστε παρόντες εδώ για να ενισχύσουμε αυτό που μόλις ανέφερε ο κύριος Τάλαρος, αυτή την διάδραση, την επαφή διαφορετικών σχολείων από όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, για να μεταδώσουμε το νόημα και τις αξίες του Ιπποκράτη. Και πιστεύουμε ότι το κάνουμε καλά μέχρι στιγμή. Κύριε Καραμπάτσα, πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στη Λάρισα και ένα σωρό άλλοι τίτλοι ουσιαστικά που έχετε, πείτε μας και εσάς την εμπειρία σας από αυτή την όμορφη δράση που πραγματοποιείτε σήμερα εδώ στο ΔΙΗΚ της ΚΟ. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ως άνθρωπος της Ελληνικής Επαρχίας και εγώ, σπάνια έχω δει περιφερειακό κανάλι από τη μακρά μου θητεία ως αυτοδιοικητικός ή ως διοικητής των νοσοκομείων να παρακολουθεί και όχι μόνο να έρχεται για ένα πλάνο ως το τέλος και να ασχολείται με μια εκδήλωση που έχει επίκεντρο την παιδεία και την υγεία, τις δύο παραγωγικότερες εθνικές μας επενδύσεις, όπως είπα και πριν. Και σε αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο και σας συγχαρώ, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την ευαρέσκεια όλης της Θεσσαλικής κοινότητας που είναι σήμερα εδώ, προς τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Κρητικό, τον οποίο γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια από τις κοινές μας διαδρομές στην αυτοδιοίκηση. Τώρα με τις ιδιότητες μας ως εκπαιδευτικοί συναντήσαμε και πάλι τους δρόμους μας. Τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος, ο οποίος μας υποδέχθηκε με απίστευτη εγκαρδιότητα και σαν οικοδεσπότης έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη για όλα τα μελλοντικά σχέδια που θέλουμε να κάνουμε, τη Διευθύντρια του Γυμνασίου της Αντιμάχιας, και να πω το εξής. Ο Ιπποκράτης συνδέει τη Λάρισα και την ΚΟ ως τόπο γέννησης και θανάτου.
ως διαδρομή επιστημονική και ως έργο. Συνδέει τους δύο Δήμους, ο κύριος Καλογιάννης, ο Δήμαρχος της Λάρισας, και ο κύριος Νικηταράς, ο Δήμαρχος της ΚΟ, έχουν υπογράψει την αδελφοποίηση. Ο Γιάννης ο Κρητικός συνδέεται ως, με την ιδιότητά του σαν την Περιφερειάρχη, με τη δικιά μας Περιφερειακή Αρχή, με τον κύριο Αγοραστό στη Θεσσαλία. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί και άνθρωποι που υπηρετούμε το δημόσιο βίο, θέλουμε να ξεκινήσουμε σήμερα από την ΚΟ κάτι μεγάλο, επωφελούμενοι και από τις διεθνείς παρουσίες, που θα έχει τη σφραγίδα του Ιπποκρατείου Ιδρύματος, το μεράκι των εκπαιδευτικών, αλλά την ελπίδα αυτή που διαβάζουμε στα μάτια των 16χρονων παιδιών, πάνω στους οποίους ευελπιστούμε να χτίσουμε τον καλύτερο κόσμο που όλοι θέλουμε. Ευχαριστώ. Έχουμε εδώ και μια μαθήτρια από τη Λάρισα, ταξίδι από τη Λάρισα στην ΚΟ. Πες μας τις εμπειρίες σου και πώς είδες εδώ την όλη εκδήλωση. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ χαρούμενη που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που αρχίσαμε στη Λάρισα μια απλή έρευνα για την ιατρική και τα μαθηματικά και καταλήξαμε στον Ιπποκράτη. Και είναι μεγάλη ευκαιρία από το γεγονός για τη νέα γενιά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, σε αυτή την εκπληκτική ημερίδα, και παρουσιάσαμε την εργασία μας, τη συνεργασία με και άλλα σχολεία από άλλες μερικές χώρες μας.